Έχω κοντά μου τον κύριο Κώστα Παύλου, τον ιδρυτή της γυναικείας ομάδας των Ιωαννίνων, ο οποίος βρέθηκε εδώ σήμερα στα γραφεία της ΕΠΟ για την κλήρωση της Α κατηγορίας. Και θα του ζητήσουμε να μας πει δύο λόγια για το πρόγραμμα, καταρχάς, αν είναι καλό για την ομάδα, για τα προβλήματα που υπάρχουν γενικά στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για την άνθηση όμως παράλληλα που υπάρχει, για τους στόχους ομάδας. Θα τα πούμε όμως ένα-ένα. Θα μας πείτε λοιπόν βήμα-βήμα, κύριε Παύλου, για τους στόχους ομάδας. Καταρχάς, το πρόγραμμα σήμερα πώς βγήκε, καλό είναι, πώς είδαμε? Καταρχήν ταξιδέψαμε από το Γιάννενα να έρθουμε να παραστούμε σε αυτή την κλήρωση, θέλοντας να τιμήσουμε τόσο την Ομοσπονδία αλλά και τους υπόλοιπους προέδρους των ομάδων της Α Εθνικής που παρευρέθηκαν στην κλήρωση. Ήταν μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε λιγάκι μεταξύ μας τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η κλήρωση δεν θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ήταν κάτι που το περιμέναμε, μια βατή κλήρωση. Εξάλλου έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, οι ομάδες είναι 12, έχουμε 22 αγώνες, άρα λοιπόν ξεκινάμε καλά και ελπίζουμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος να πάμε εξίσου καλά. Όσον αφορά για τους στόχους της ομάδας μας, όπως σας είπα προηγουμένως, η ομάδα μας ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια σαν προοδευτική περάματος. Ήμουν αυτός που ίδρυσε την ομάδα. Μετά από 4 χρόνια, αφού καταφέραμε και ανεβήκαμε 2 κατηγορίες και στην Α Εθνική και παραμείναμε στην Α Εθνική, αποφασίσαμε να ξεχωρίσουμε την αντρική ομάδα από τη γυναικεία και η ομάδα μας πλέον μετονομάστηκε σε Γιάννενα Γυναικείο Ποδόσφαιρο. Γιάννενα Women Football Club. Ο στόχος μας βασικά είναι να έχουμε ένα πρωτάθλημα αξιόπιστο, ένα πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς, να παραμείνουμε στην κατηγορία και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όσο καλύτερη βαθμολογική θέση μπορούμε. Είστε σε μια περιοχή που αγαπάει το ποδόσφαιρο, νομίζω. Φαίνεται αυτό και από τον Μπας Γιάννενα και από τον κόσμο που τον ακολουθεί. Στο αντρικό κομμάτι τουλάχιστον αυτό συμβαίνει. Τώρα στο γυναικείο αρχίζει να σας αγκαλιάζει ο κόσμος. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε να δείτε, πριν από 4 χρόνια όταν ξεκινήσαμε, το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν σχεδόν άγνωστο στα Γιάννενα. Δεν υπήρχε η κατάλληλη ενημέρωση. Αυτό η ενημέρωση καταρχήν πρέπει να ξεκινήσει από το επίπεδο των ΕΠΣ, να συνεχίσει η ΕΠΟ, να γίνει μια ενημέρωση στα σχολεία, να μπορέσουν τα νεαρά κορίτσια να ακολουθήσουν το ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία, ούτως ώστε να αποκτήσουν καταρχήν ποδοσφαιρική παιδεία. Αυτή τη στιγμή, μετά από 4 χρόνια, θα τολμούσα να πω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι αρκετά γνωστό στα Γιάννενα. Η ομάδα μας, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που παίζουμε πλέον στην Α Εθνική κατηγορία, την έχουν αγκαλιάσει τα Γιάννενα, στηρίζουν την προσπάθειά μας. Ο απλός ο κόσμος, οι επιχειρηματίες μας στηρίζουν και αυτό είναι για μας τα εχέγγυα να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να έχουμε βιωσιμότητα στην ομάδα μας και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αύριο ακαδημίες για το μέλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου στα Γιάννενα και στην Ήπειρο γενικότερα. Τα προβλήματα που υπάρχουν ποια είναι πλέον στο γυναικείο ποδοσφαίρο? Φαντάζομαι το οικονομικό σίγουρα, τώρα δεν ξέρω με τα γήπεδα εκεί πέρα τι γίνεται στα Γιάννενα. Το οικονομικό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να ξεκινήσει μια προσπάθεια από την Ομοσπονδία ή από κάποιους φορείς διοικητικούς ή κάποιους ιδιωτικούς φορείς να μπορέσουμε αυτό το γυναικείο ποδόσφαιρο να το ενισχύσουμε οικονομικά, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ένα δεύτερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω, για το οποίο δεν είναι δαπανηρό, είναι οι φορείς της πόλης, οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχες, οι ΕΠΣ των κατατόπους νομών, να σκύψουν πάνω στο γυναικείο ποδόσφαιρο, να βοηθήσουν το γυναικείο ποδόσφαιρο εξυπηρετώντας τις προπονήσεις των αθλητριών, να βοηθήσουν και αυτοί με μια μικρή βοήθεια οικονομικά και όχι να δημιουργούν διάφορα εμπόδια στις γυναικείες ομάδες, θεωρώντας τις ότι είναι υποδεέστερες το γυναικείο ποδόσφαιρο από το ανδρικό. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι συναρπαστικό, είναι πάρα πολύ μαχητικό. Και θα τολμούσα να πω ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ανδρικό ποδόσφαιρο. Να λάβουμε βέβαια υπόψη μας ότι με την οδηγία της UEFA και της FIFA, υποχρεωτικά πλέον από το 2020, κάθε ομάδα της Super League πρέπει υποχρεωτικά να έχει γυναικεία ομάδα. Αυτό πρέπει η πολιτεία να βάλει κανόνες, ούτως ώστε οι ομάδες να μην απορροφηθούν από τις ΠΑΕ, να υπάρχει συνεργασία με τις ΠΑΕ, γιατί αυτή τη στιγμή στο γυναικείο ποδόσφαιρο υπάρχουν ιεραστές του αθλήματος, υπάρχουν ιερασιτέχνες που αγαπούν πραγματικά το γυναικείο ποδόσφαιρο και δεν είναι αυτοί που κερδίζουν, αλλά αιμορραγούν οικονομικά για τις γυναικείες ομάδες.
Κύριε Παύλου, κλείνοντας, κάποια ευχή, κάποια άλλη που θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Εγώ θα, η μοναδική μου ευχή θα είναι να έχουμε ένα ποδόσφαιρο χωρίς τραυματισμούς. Τα κορίτσια αυτό που κάνουν και το αγαπάνε να το κάνουν με μεγαλύτερη υποστήριξη από τον κόσμο και από την πολιτεία και να διαδώσουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, τους αρέσει το ποδόσφαιρο και πρέπει η πολιτεία να τα αξιοποιήσει για το καλό του ποδοσφαίρου του γυναικείου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά.